Ναι, είναι πάρα πολύ εύστοχη η ερώτηση και νομίζω ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι αναρτήριες τοποθετήσεις και από το Θανάση και από τον Γιώργο. Ο ενικός είναι ο Βρετανικός ενικός, δεν είναι της απολύτου ευγενίας. Σας διαβεβαιώ. Υπάρχουν πράγματα που μπορείς να κάνεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως χώρα και να διεκδικήσεις και πράγματα που πρέπει να κάνεις εντός της χώρας. Και θα πρέπει η Ελλάδα μάλλον να έχει κάθε λόγο να δώσει τη μάχη ούτως ώστε η Ευρώπη να φύγει οριστικά από μια λογική που έλεγε ότι αν ο καθένας καθαρίσει την αυλή του, η Ένωση μας θα είναι καλά. Αυτή η λογική επικράτησε στην αρχή της χρηματοπιστωτικής οικονομικής κρίσης της περασμένης δεκαετίας με καρδιά το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών, αποδείχθηκε ότι είναι αποτυχημένη. Η Ευρώπη έκανε αργά βήματα κοινού δανεισμού, τα οποία είναι προς την κατεύθυνση τη σωστή, δεν είναι βεβαίως επαρκή. Και θέλω να υπογραμμίσω το δεν είναι επαρκή, διότι οι πολλαπλές κρίσεις που περιέγραψε έτσι με πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια ο Γιώργος, εμπεριέχουν και κρίσεις οι συνέπειες των οποίων ενδεχομένως να είναι μη αναστρέψιμες. Και εκεί δεν θα έχουμε το χρόνο να σκεφτούμε τι θα κάνουμε την επόμενη φορά. Πρέπει τώρα να τα κάνουμε και για να ξεκαθαρίσω την θέση τη δική μου, εγώ είμαι φεντεραλιστής. Δηλαδή θεωρώ ότι η Ευρώπη μπορεί να παίξει το ρόλο της μόνο εάν προχωρήσει σε μια βαθιά ομοσπονδιοποίηση. Είναι έτσι κι αλλιώς η ελάχιστη γεωγραφική και πολιτική περιοχή μέσα στην οποία αυτές οι κρίσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν. Τώρα, η Ελλάδα επειδή έχει το μεγαλύτερο ή σχεδόν το μεγαλύτερο, δεν θυμάμαι τα τελευταία στοιχεία για να είμαι ειλικρινής, λόγω χρέους προς ΑΕΠ, θα είχε κάθε λόγο να έχει ενεργή συμμετοχή για το νέο σύμφωνο σταθερότητας. Διότι αν προκύψουν κανόνες οι οποίοι δεν επιτρέπουν ευελιξίες που θα έκαναν δυνατή την προσαρμογή απέναντι στα ενδεχόμενα των κρίσεων που συζητάμε, θα είμαστε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Είχαμε με τον Κωστή το Χατζηδάκη και μία έτσι διαφωνία μέσα στη Βουλή για αυτό το ζήτημα. Έφερα παραδείγματα άλλων χωρών οι οποίες έχουν διεκδικήσει ένα πιο ήπιο δημοσιονομικό μονοπάτι, όπως η Γαλλία για παράδειγμα, δεν μιλάω για ελλείμματα όμως, αλλά νομίζω ένα πιο ήπιο δημοσιονομικό μονοπάτι θα ήταν το ενδεδειγμένο για την Ελλάδα στην παρούσα συγκυρία. Κυρίως όμως, αυτό που θα έπρεπε να γίνει είναι να έχει μπει η Ελλάδα με δυναμισμό στη συζήτηση για το νέο σύμφωνο σταθερότητας. Υπάρχει, ας πούμε, η πρόταση του ESM για το Σύμφωνο Σταθερότητας. Μας αφορά ή ακόμα περισσότερο η πρόταση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου που δημιουργήθηκε το 2015 και πρακτικά βάζει ένα πλαφόν στα πλεονάσματα. Το να απουσιάζει ρητά η Ελλάδα, όπως δήλωσε χθες ο Κωστής ο Χατζηδάκης, από αυτή τη συζήτηση θεωρώ ότι είναι τεράστιο λάθος. Και είναι τεράστιο λάθος. Για να το συνδέσω και με το σκληρό πυρήνα του θέματος, τον οποίο έχουμε κληθεί να συζητήσουμε, ανέφερες, Γιάννη, ένα νούμερο, τα 600 δις που χρειάζονται για την μετάβαση στην κλιματική ανθεκτικότητα. Κάθε χρόνο μέχρι το 2050. Έτσι. Για την Ελλάδα το αντίστοιχο νούμερο είναι 8,5 με 9 δις. Και είναι πολύ μακριά από τις ανάγκες που έχει η χώρα και δεν ακουμπάει καθόλου το ύψος των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων. Έχουμε την ατυχία τη συζήτησή μας να την κάνουμε σε μία καμπή όπου έχουμε τρεις ή τέσσερις περιοχές της χώρας που βιώνουν δραματικές συνέπειες, όχι της κλιματικής κρίσης, αλλά της κλιματικής κατάρρευσης. Ο Εύρος, η Θεσσαλία, η Ρόδος. Καταλαβαίνει κανείς, λοιπόν, το πόσο σημαντικό είναι οι πολιτικές και οι δημόσιες παρεμβάσεις να είναι τέτοιας κλίμακας και τέτοιας κατένθησης ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε? Είμαστε, επιτρέψτε μου να συμβουλευτώ τις σημειώσεις μου, 19η στους 27 στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, 3η σε ποσοστό του πληθυσμού που δεν μπορεί να θερμάνει το σπίτι του, 3η από το τέλος στον αριθμό οχημάτων μηδενικών εκπομπών και 1η βεβαίως στις εισπράξεις περιβαλλοντικών φόρων. Η ελληνική επιχειρηματικότητα. 57% εταιρείες έχουν δημοσιεύσει τις εκθέσεις τους για το ESG.
53% δημοσιοποιούν μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την προσαρμογή τους. Μόνο 29% θέτουν μετρήσιμους στόχους μείωσης των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Και υπάρχουν και άλλα στατιστικά, δεν θέλω να κουράσω. Θέλω να πω ότι αυτή η μετάβαση, όπως έγινε έτσι γνωστό και στη δημόσια συζήτηση τις τελευταίες μέρες, αφορά κυρίως τις μεγάλες επιχειρήσεις. Και όχι και καθόλου τη μεγάλη θάλασσα μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες συναντούν τεράστιες δυσκολίες να κάνουν αυτή τη μετάβαση. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, θέλω να πω όμως το εξής, ότι αυτή η προσαρμογή ή θα γίνει από όλους ή δεν θα γίνει για κανέναν. Μία επιχείρηση η οποία βρίσκεται σε μία περιοχή της χώρας μας, η οποία είναι συνεπής, πιάνει τους δείκτες ESG, κάνει τις επενδύσεις, έχει το οικονομικό εκτόπισμα να φτιάξει και τις εσωτερικές δομές για να παρακολουθεί την πορεία της, μπορεί να βρίσκεται σε ένα περιβάλλον στο οποίο η υπόλοιπη επιχειρηματικότητα να μην έχει τη δυνατότητα να προσαρμοστεί και να πληρώσει και η ίδια τις συνέπειες της κλιματικής κατάρρευσης. Τι να το κάνω λοιπόν αν έχεις μία μονάδα βιομηχανική η οποία έχει μηδενικούς ρήπους, αλλά η χώρα μας δεν έχει προσαρμοστεί και η μονάδα αυτή πληρώνει το κόστος μιας πλημμύρας. Άρα είναι ζήτημα μίζων, ζήτημα κατεπήγων, να μπορέσει και η μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα να αποκτήσει τη δυνατότητα της κλιματικής προσαρμογής. Τι πρέπει να γίνει για αυτό? Πρέπει να υπερβούμε το θεμελιακό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, το οποίο με πάρα πολύ έτσι εύστοχο τρόπο έχει αποτυπώσει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, ο Γιάννης Τουρνάρας, ότι μόνο το 4 με 5% της ελληνικής επιχειρηματικότητας έχει πρόσβαση στην τραπεζική χρηματοδότηση. Μόνο το 4 ως 6% έχει πρόσβαση στα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία. Και βεβαίως είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποκτηθεί και η τεχνογνωσία αυτής της μετάβασης. Ολοκληρώνω με το εξής. Θεωρώ ότι οι επιμελητηριακοί θεσμοί και η αναπτυξιακή τράπεζα μπορούν να παίξουν ένα ξεχωριστό ρόλο, ούτως ώστε το σύνολο της ελληνικής επιχειρηματικότητας να μπορέσει εγκαίρως και με τρόπο αξιόπιστο να περάσει τον πύχη των ESG και της κλιματικής προσαρμογής. Και όταν λέω για κρίσιμο ρόλο, εννοώ ότι θα μπορούσαν κάλλιστα τα επιμελητήρια να είναι και οι φορείς πιστοποίησης. Όχι μόνο διευκόλυνσης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την μετάβασή τους, αλλά να πιστοποιούν και ότι πιάσανε το σκορ. Σταματώ εδώ και διεκδικώ να μου δώσεις credit, γιατί είμαι μέσα στον χρόνο.